Σήμερα κάνουμε μία, είναι η πρώτη φορά που δίνουμε στοιχεία για τις αποκαταστάσεις στο δικό δίκτυο, γιατί όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται κάποιος χρόνος και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να σας δίνουμε στοιχεία, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε να δίνουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Σήμερα το πρωί ήμασταν με τον κύριο Λεοντάρη στη γέφυρα του Ροποτού. Η γέφυρα αυτή παρέμενε κλειστή για σχεδόν 7 μήνες και μετά από τη μελέτη των υπηρεσιών της περιφέρειας και τη συνεργασία με τους εργολάβους της περιοχής, με τους οποίους υπήρχαν ανοιχτές εργολαβίες για αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο και στη συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Υποδομών, όπως γνωρίζετε, είχε αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών του δικού δικτύου της περιφέρειας. Αναλάβαμε ως περιφέρεια την αποκατάσταση της ζημιάς, της γέφυρας, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε το έργο αυτό σχεδόν ολοκληρώθηκε και στις επόμενες μια-δύο μέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Και γίνει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή η γέφυρα του Ροποτού από τη μεριά πολλών περιοχών που είχαν κοπεί η επικοινωνία. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω σήμερα ότι αντίστοιχες εργασίες είναι σε εξέλιξη στη γέφυρα στα καλά νερά Μαγνησίας και στη γέφυρα του Ξηριά στον Αλμυρό, επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, οι οποίες η πρώτη θα παραδοθεί τις επόμενες μέρες, η γέφυρα του Αλμυρού σε μερικές εβδομάδες. Επίσης, σχεδιάζονται εργασίες, πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν, στην κατεστραμμένη γέφυρα της Αμπελιάς στα Φάρσαλα, όπου έχουμε μελετήσει την αποκατάσταση της κυκλοφορίας με ένα προσωρινό τρόπο, που θα βελτιώσει συνθήκες κυκλοφορίας σε μεγάλο βαθμό. Και αυκεί μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, έχουμε σχεδιάσει την τοποθέτηση γέφυρας Μπέλεϊ στην περιοχή Τσίτος και την κατασκευή μιας νέας ενισχυμένης διάβασης ιρλανδικού τύπου στην περιοχή Στουρναρέικα και μελετάμε τη δυνατότητα προσωρινής αποκατάστασης ή μάλλον βελτίωσης των συνδικών κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Ασπροποτάμου και μέχρι το χωριό Κρανιά της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων. Θα τα πάρετε και γραπτά αυτά όλα. Στην Καρδίτσα κατασκευάζεται μια νέα διάβαση ιρλανδικού τύπου στην περιοχή της γέφυρας Αργύρη και γίνονται ήπιες παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία. Δυστυχώς η βλάβη που συνδέει το μουζάκι με τη λίμνη Πλαστήρα είναι εκτεταμένη και η περιφέρεια δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει με κάποιο προσωρινό έργο. Άρα είναι στο Υπουργείο όλη αυτή η δουλειά. Οι επισκέπτες της περιοχής λίμνης Πλαστήρα και κυρίως αυτοί που έρχονται από την περιοχή του Μουζακίου και των Τρικάλων θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν μια πιο μακρύτερη αλλά ασφαλέστερη διαδρομή. Επιπλέον, αυτόν έχουμε αναθέσει εργολαβή στη διαγράμμιση και σηματοδότηση του οδικού δικτύου και κυρίως των επικίνδυνων σημείων αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε, όπως αντιλαμβάνεστε, να βελτιώσουμε τις συνθήκες μετακίνησης των κατοίκων της Θεσσαλίας αλλά και των επισκεπτών για την περίοδο του Πάσχα, γιατί δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη φάση. Επίσης, θέλω να τονίσω την ανάγκη για την αυξημένη προσοχή των οδηγών που κινούνται ή πρόκειται να κινηθούν στο ορεινό δίκτυο της Θεσσαλίας, διότι υπάρχουν βλάβες σημαντικές και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όσο πλησιάζουν προς τις μέρες του Πάσχα και θα έχουμε και καλύτερη πρόγνωση για τα καιρικά φαινόμενα, η Περιφέρεια θα ανακοινώσει και θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα τις ειδικές οδηγίες και θα επισημάνει τα σημεία του οδικού δικτύου που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Αυτά.